Καταρχάς, πρέπει να υπερθεματίσω και εγώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό momentum. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό. Και υπάρχουν και όλες οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις. Πλην όμως το ερώτημα αν είμαστε έτοιμοι ή όχι για την πλήρη απελευθερωμένη αγορά, η απάντηση είναι και ναι και όχι. Ναι. Ναι, από την πλευρά του πώς πρέπει να λειτουργεί. Πώς πρέπει να λειτουργήσει, ξέρω εγώ, το χρηματιστήριο ενέργειας, οι φορείς ορυκτικής ενέργειας, γενικά η προϊστορία και το τι έχει δείξει στο στόχο για τις ενοποιημένες και ελεύθερες αγορές. Όχι, από την πλευρά του ότι αυτή τη δυναμική, βλέποντάς την από την πλευρά των επενδυτών, πιστέψτε με, κανένας επενδυτής ΑΠΕ αυτή τη στιγμή δεν έχει χωνέψει, δεν έχει κάνει capitalize το τι σημαίνει target model μακροπρόθεσμα για τις επενδύσεις τις οποίες θέλει να κάνει. Και όταν λέω δεν το έχει κάνει capitalize, δεν εννοώ, φαντάζομαι, μεγάλους, τεράστιους επενδυτές του εξωτερικού που έχουν άλλη εμπειρία από αντίστοιχες επενδύσεις της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης και βλέπουν τη χώρα μας σαν μια ευκαιρία ενός arbitrage μέχρι να γίνει αυτή η λεγόμενη διασύνδεση και χρηματιστηριακή διασύνδεση όπου θα τρέξει από πίσω ένα χρηματιστήριο ενέργειας που θα δώσει τη δυνατότητα για option futures και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία να δώσουν πνοή σε αυτό και να ενισχύσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας που είναι ηλιοφάνεια ταυτόχρονα με το μεγάλο αιωλικό δυναμικό που έχει και τα υδροελεκτρικά. Όμως, ήμασταν έτοιμοι σε επίπεδο υποδομών. Επίσης. Υποδομών, όταν λέω υποδομών, εννοώ τεχνικών υποδομών. Όχι πρακτικών υποδομών, το πώς θα το κάνουμε και πώς θα μεταβούμε εκεί. Άρα η θέληση υπάρχει, το supply υπάρχει, το demand επίσης υπάρχει, υπάρχει το momentum, υπάρχουν ακόμη και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θέλουν να μπορέσουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, να επενδύσουν και να χρηματοδοτήσουν. Δηλαδή, για σκεφτείτε να μην μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν, να είχαμε ένα momentum και να μην είχαμε χρηματοδοτικά εργαλεία. Αλλά από την άλλη, δεν θεωρώ ότι είμαστε τόσο έτοιμοι. Και να απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημα, που λέει πόσο χρόνο. Εγώ, αν ήμουν επενδυτής, για παράδειγμα, και έβλεπα ένα επιτυχημένο μοντέλο, όπως τρέχει αυτή τη στιγμή το μοντέλο των δημοπρασιών, που έχει φέρει στο γράφημα το οποίο έδειξα, αυτό είναι η ουσία. Σκεφτείτε ότι η άνοδος που υπήρξε το 8 με το 11, 8 με 10, ήταν καθαρά για feeding tariff. Για κάτι δηλαδή το οποίο έδινε τρομερά IRR, ας πούμε, στις επενδύσεις των ανθρώπων. Και τώρα, με λελογισμένη χρήση του ανταγωνισμού και των options, ακόμη και με κάποιες σταθερές τιμές σε πιο μικρούς επενδυτές, γιατί δεν μπορούμε να τους βάζουμε όλους στο ίδιο σακούλι, και ούτε, τέλος πάντων, μην κάνουμε elaborate αυτό, αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι σε άλλα πόδια βασισμένη η ανάπτυξη των ΑΠΕ αυτή τη στιγμή. Πώς λοιπόν ένας επενδυτής, βλέποντας ένα πετυχημένο μοντέλο και βασίζοντας ένα business case αυτό, βλέποντας τη διετία να εξελίσσεται η απελευθερωμένη αυτή αγορά που θα του δώσει την δυνατότητα να συμμετέχει στις διεθνείς και ευρωπαϊκές αγορές, αν δεν έχει μια διετία, τριετία δεδομένα, να μπορεί να τα επεξεργαστεί, να τα βάλει σε ένα επενδυτικό case για να δει αν θα τον συμφέρει ή όχι με τα νέα δεδομένα να μπορέσει να επενδύσει στις ΑΠΕ. Και μπορεί να δείτε αυτό τον φιλόδοξο στόχο τον οποίο έχουμε, εκ των πραγμάτων, να μην μπορούμε ενδεχομένως να φτάσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τωμάρα. Κύριε Σπυλιτόπουλε, συμμερίζεστε.